Τους δύο τους ήξερα θέλοντας και μη. Είναι η Μαριαλένα, ίσα ίσα που είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ καλά μαζί 2 χρόνια. Δεν υπήρχαν τσακωμοί, προστριβές, τίποτα. Ο καθένας επέλεξε να τραβήξει το δρόμο του. Από κοινού έγινε, δεν υπήρχαν τσακωμοί. Δεν κράτησαμε επαφές για άλλους λόγους. Απλά εγώ ασχολούμαι με επιχειρήσεις. Μέτρωγε εκείνος, ξεκίνησε εκείνη κάτι δικό της. Οπότε ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Αν είχα θέμα, σίγουρα δεν θα ερχόμουν. Ήρθα να της δώσω δύναμη. Αν καταφέρω και της μιλήσω και την ηρεμήσω. Και να της δώσω αντοχές για τη συνέχεια, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες παίχτριες στο παιχνίδι. Πραγματικά έχω φάει 60 μέρες σε αυτό το παιχνίδι και πραγματικά ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα να γίνει στην προκειμένη φάση. Αλλά δεν θέλω να με αφήσει να με ρίξει αυτό το πράγμα. Είμαι δυνατή, δεν θέλω να μου ρίξει την ψυχολογία. Πορεύομαι με αυτό που έχω, θα προσπαθήσω να το διαχειριστώ όσο μπορώ, χωρίς όμως αυτό να μειώσει τη δυναμική της ομάδας και να δημιουργήσω έξτρα προβλήματα από αυτά που υπάρχουν. Τον Σάκη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 9 χρόνια τελευταία από κοινές παρέες. Κάποια στιγμή υπήρξε ένα μικρό φλερτ, το οποίο δεν μας έβγαλε κάπου και συνεχίσαμε να είμαστε 2 πολύ καλοί φίλοι. Βέβαια, γιατί δεν παρατηρώ και συνεχώς τι γίνεται. Η Μαριαλένα και ο Σάκης έχουν έρθει πιο κοντά. Μου φαίνεται λογικό και αναμενόμενο. Είναι 2 παιδιά που ζήσανε μαζί, οπότε λογικά να έχουν κρατήσει και κάποιες επαφές παραπάνω. Κοίτα, με αυτό που μας είχε πει, εγώ περίμενα μια διαφορετική στάση από εκείνη. Αλλά είναι και το συναισθηματικό, οπότε δεν... Ναι, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Όχι, δεν κρίνουμε, απλά... Τι σκέφτεσαι για τον Σάκη? Α, ωραία. Θα το πω εδώ. Θα με ακούσει όλη η Ελλάδα. Τίποτα, ο Σάκης είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Τον εκτιμώ σαν άνθρωπο. Τώρα μπήκε στο παιχνίδι, δεν το περίμενα βασικά να μπει στο παιχνίδι. Ήξερα ότι είχε δηλώσει, βασικά τον είδα ξαφνικά στα casting, δεν ήξερα ότι είχε δηλώσει. Και μια μέρα στους 2 μήνες ενώ χωρίζαμε απλά τις μερίδες των προμηθειών, μπαίνει ο Σάκης στην καλύβα και παθαίνω λίγο σοκ. Όλα καλά. Όλα καλά, συμβιώνουμε αρμονικά, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Τα έχουμε χωρίσει, ναι. Έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Οπότε όλα κυλάνε αρμονικά και ήρεμα. Εσύ τι σκέφτεσαι για την Μαριαλένα? Εγώ, όπως έχω πει, ήρθα εδώ για να τη βοηθήσω. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που τη γνωρίζω καλύτερα από όλα τα παιδιά που έχουν περάσει από το Survivor μέχρι σήμερα. Ήρθα με πολύ θετική σκέψη. Είναι ένα φανταστικό παιδί. Είναι για μένα από τις καλύτερες παίχτερες του Survivor αγωνιστικά. Και το έχει δείξει, το έχει αποδείξει, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έχω πολύ θετικά συναισθήματα. Χωρίσαμε λίγο διαφορετικά. Βασικά είναι η ίδια ιστορία από διαφορετικό άτομο. Είναι λογικό από ό,τι ξέρετε να. What was the arguing about? Προσωπικοί λόγοι, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Δεν υπήρχαν τσακωμοί σημαντικοί και θέματα σοβαρά να λύσουμε. Αλλά παρόλα αυτά χωρίσαμε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό θα κρατήσουμε. In future, do you think there is a possibility for you? Nobody knows the future. Ah. Of course. I'm not God. I don't know the future. Μαριαλένα. Εγώ έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου. Τώρα δεν ξέρω τι λέει ο Σάκης. Έχει τελειώσει με τον Σάκη η ιστορία μας. Τώρα πάμε παρακάτω. Όταν μπήκε μέσα ο Σάκης, απομάκρυνε στην αρχή εμένα και τον Νίκο, μετά και την Άννα Μαρία και έχει δεθεί πάρα πολύ με τον Σάκη. Καταλαβαίνω ότι είναι τα συναισθήματα στη μέση. Πέρα από αυτό γνωρίζονται τα παιδιά, οπότε ίσως για εκείνους είναι πιο normal και πιο εύκολο να δεθούν μεταξύ τους. Ρίξουμε λίγο. Επίθεση, συζήτηση κάναμε. Τι ήταν η συζήτηση αυτή? Ωραία, και εσείς μου κάνατε επίθεση. Και εσείς μου κάνατε επίθεση εσείς οι δύο όταν ήρθε ο Σάκης μέσα στο παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν σου κάναμε επίθεση, Μαριαλένα. Κάτι μας έλεγε κάποια πράγματα. Εσύ μας είπες ότι. Όταν αναφέρει το όνομά μου, τέλος. Το όνομά μου το ξαναφέρετε, τέλος την κουβέντα. Είσαι ο Τζέντρι για το παιχνίδι, τέλος! Τέλος! Εάν θες να συζητήσουμε κάτι. Όταν αναφέρει το όνομά μου, θα μιλάς μπροστά μου! Τέλος! Μην αναφέρει το όνομά μου. Πάντως επιβεβαίωσα ότι ο τύπος ανθρώπου που σου αρέσει είναι η Γκλαρινό Γαμπρή. Σταμάτα, ρε, τι κάνει, ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Δεν μπορείς να πιάνεις τον άλλον, του λες τα δικά σου πράγματα και να, όταν θέλει όλο να σώσει τη θέση του,
και να βγει η καθαρή θέση του, να τα θέλει στα χαρτιά. Είναι άκυρο. Χόρευα στον μπότ 4 ώρες. Χόρευα στον μπότ 4 ώρες. Αυτό είναι μετά, πριν όταν. Στεναχωρήθηκα για 10 δευτερόλεπτα και είχα χτυπήσει το γόνατό μου και μάθησε η πληγή από το χειρουργείο. Δύσκολο το χθεσινό βράδυ. Πόνο πολύ. Άλλη μια άτυχη στιγμή για την πλέον ομάδα από ό,τι φαίνεται. Στην παραλία και ενώ υπήρχε διάθεση μετά το μεγάλο επάθρο που κερδίσαμε, σκέφτηκα να κάνω λίγο προπόνηση, να τρέξω λίγο στην άμμο όπως κάνω κάθε μέρα εξάλλου, δεν ήταν η πρώτη φορά. Παρ' όλα αυτά η ατυχία ήταν μαζί μου και όχι τύχη. Πάτησα μια πέτρα, μου σκίστηκε αρκετά το πόδι, έχω κάνει 5 ράματα. Με προσέγγισε πρώτα ο Τζέις, μετά το συμβούλιο που βγήκε ο Νίκος υποψήφιος. Κάποια αποκλειστική νοσοκόμα, κάτι. Εννοείται. Την αποκλειστικότερη. Με ξέρει πολύ καλά, ξέρει τα κουμπιά μου, ξέρει τα φούγια μου, ξέρει τι θέλω να ακούσω και πότε. Αν χρειαστώ κάτι, ένα όνομα χρησιμοποιώ και ξέρω ότι θα είναι εκεί. Ο Σάκης, τώρα που τραυματίστηκε, σαν μικρό παιδάκι, ζήτησε προφανώς από εμένα που με νιώθει πιο οικεία. Να αλλάξω θέση με την Ελευθερία, να είμαι δίπλα του. Χθες είχαμε μια κοντινή επαφή μεταξύ του. Ένιωσε μεγαλύτερη ασφάλεια μάλλον ο Σάκης και ζήτησε από τη Μαριαλένα να έρθει λίγο πιο κοντά στη διαλύπα για να του ζεστάνει το ποδαράκι, μάλλον.